centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Χατζηζήση, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Το θέμα είναι... Να είστε καλά. Το θέμα είναι σίγουρα επίκαιρο λόγω της τηλεκπαίδευσης αλλά και της τηλεργασίας που ακούμε όλο και πιο συχνά. Και υπάρχουν όντως ενόχλη. Παρακαλώ. Και για τους μεγαλύτερους, γιατί να το καλά κάνετε και το λέτε, γιατί η τηλεργασία μετά πάει και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Πόσες ώρες μπορούν να κάθονται μπροστά στον υπόλοιπο. Καλά τους λέμε να δουλεύουν από το σπίτι, αλλά μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 8 ώρες συνεχόμενες, παραδείγματος χάρη, μπροστά από έναν υπολογιστή. Και αυτό είναι ζητούμενο. Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως ενοχλήσεις από τα μάτια που προκύπτουν από την πολύωρη και παρατεταμένη εστίαση σε κοντινή απόσταση, δηλαδή όπως όταν καθόμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή, ένα τάβλετ ή ακόμη και το κινητό. Οι ενοχλήσεις αυτές τώρα εκδηλώνονται με αίσθηση κόπωσης στα μάτια, αίσθημα πόνου, βάρους και μπορεί να συνοδεύονται και από πονοκέφαλο, ακόμη και θόλωση όρασης. Επιπλέον μπορεί να εκδηλωθεί ξηροφθαλμία επειδή όταν είμαστε προσιλωμένοι σε κάτι δεν ανοικοκλίνουμε τα μάτια μας το ίδιο συχνά και έτσι η προστατευτική δακρυκή στιβάδα ξηραίνεται πιο γρήγορα και αναπτύσσεται αίσθηση ξηρότητας, ξένου σώματος, ακόμη και κοκκίνισμα, ερυθρότητα των ματιών. Και έρευνες των τελευταίων ετών φαίνεται να δείχνουν ότι υπάρχει μια συσχέτιση στα παιδιά ανάμεσα στην ανάπτυξη μοιοπίας και στις πολλές ώρες εστίασης σε κοντινή απόσταση. Άρα μισό λεπτάκι κύριε Χατζηζήση, να το πούμε λίγο αυτό. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες στα μικρά παιδιά του δημοτικού που είναι, προσέξτε, το πρωί στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Μετά θα πάνε στην, πώς το λένε, 2 η ώρα το μεσημέρι, θα πάνε στην τηλεκπαίδευση. Μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Μετά να μην παίξουν και λίγο στον υπολογιστή, να μην παίξουν κανένα παιχνίδι. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι μόνιμα όλη την ημέρα μπροστά από μια οθόνη. Αυτά λοιπόν τα παιδιά υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να αναπτύξουν μοιοπία. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο, που λένε ότι αναπτύσσεται μοιοπία, δεν μιλάμε τώρα να το κάνει κάποιο παιδί για ένα μικρό διάστημα, για μεγάλες χρονικές περιόδους. Να αναπτύξει μοιοπία είναι πιο συχνό σε παιδιά που πολλές ώρες περνάνε μπροστά από οθόνες ή και βιβλία ακόμα. Μάλιστα. Υπάρχει μια σύσταση της Αμερικανικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας που αναφέρεται σε παιδιά έως 12 ετών περίπου και προτείνεται να μην περνούν περισσότερο από 2 ώρες τη μέρα μπροστά από οθόνες. Όπα, μισό λεπτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Μισό λεπτό. Κύριε Χατζηζήση, λέτε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κάθονται πάνω από 2 ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Λέω ότι η Αμερικανική Οφθαλμολογική Εταιρεία έχει κάνει μία σύσταση. Προτείνεται να μην περνούν μπροστά από οθόνες περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα. Και κατά τη γνώμη σας, πόσες ώρες περνάνε τα παιδιά, τι λέει η εμπειρία σας? Καλό είναι να όσο το δυνατόν λιγότερο, μόνο αυτό που είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Όχι, λέω από αυτά που ξέρετε, που σας λένε οι γονείς. Ναι. Που έρχονται εκεί. Ναι. Τα παιδιά πόσες ώρες είναι μπροστά από έναν υπολογιστή, λέτε? Κοιτάξτε, να δει, τώρα σε κάθε οικογένεια είναι διαφορετικό αυτό. Ο καθένας ξέρει, δυστυχώς περνάνε πολλές ώρες και δεν είναι σίγουρα καλό. Μάλιστα. Γενικά τώρα όσον αφορά στην τηλεκπαίδευση, καλό θα ήταν να επιλέγουμε τις μεγαλύτερες οθόνες. Δηλαδή προτιμούμε έναν υπολογιστή, οθόνη υπολογιστή, από ένα τάβλετ και ακόμη καλύτερα από ότι ένα κινητό. Μάλιστα. Το διάλειμμα που προβλέπετε να αξιοποιείται για την ξεκούραση των ματιών. Τα παιδιά δηλαδή να χαλαρώνουν το βλέμμα τους, κοιτάζοντας μακριά, έτσι σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 6 μέτρων, ύστερα από 2-3 λεπτά ο μηχανισμός προσαρμογής του ματιού χαλαρώνει. Άρα λοιπόν, μόλις τελειώσει το μάθημα, καλό είναι να βγουν στο μπαλκόνι και να χαζέψουν λίγο την Καστοριά, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να χαλαρώσουν το. Να χαλαρώσουν το βλέμμα τους. Μη και στο διάλειμμα είναι πάλι στον υπολογιστή εκεί. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αν εκδηλώνεται τώρα ξηροφθαλμία, υπάρχουν οφθαλμικές σταγόνες, τις αποκαλούμε συχνά τεχνητά δάκρυα, που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε είτε συμπτωματικά, δηλαδή έχει κάποιος αίσθηση ξένου σώματος ξηροφθαλμία, ανοιγοκλίνει τα μάτια του, αν συνεχίσει να επιμένει το σύμπτωμα, μπορεί να βάλει τεχνητά δάκρυα, αλλά και προληπτικά, για αυτούς που έχουν πιο έντονα και συχνά συμπτώματα, μπορούν να ξεκινάνε να βάζουν πριν την τηλεκπαίδευση, πριν την τηλεργασία και σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Αν βέβαια τώρα κάποιο παιδί, έφηβος ή ενήλικος παραπονιέται για έντονη κόπωση, θόλωση όρασης, γενικά σε σύντομο διάστημα από όταν καθίσει μπροστά στην οθόνη, υπολογιστή ή τάμπλετ, τότε θα πρέπει να επισκεφτεί έναν οφθαλμίατρο, να εξεταστεί, γιατί μπορεί να χρειάζεται κάποια βοήθεια, να το ξεκουράζει αυτές τις ώρες, κάποια γυαλιά. Γενικά, καλό είναι να είμαστε μπροστά στις οθόνες. Συστήνεται το γυαλί, λοιπόν, ξεκουραστεί. Είναι τα γυαλιά ξεκούρασης, ας πούμε, μπορεί να πάρουν τα παιδιά για όλες τις ώρες που είναι. Ναι, αλλά δεν τα χρειάζονται όλα τα παιδιά. Γενικά, ναι, τα χρειάζεται κάποιος, είτε είναι μεγάλος είτε παιδί, αν τα συμπτώματα που προκύπτουν από την εστίαση σε κοντινή απόσταση τον ενοχλούν. Μάλιστα. Γενικά, καλό θα ήταν να είμαστε μπροστά σε οθόνες μόνο τις ώρες που αυτό είναι απαραίτητο. Πολλοί γονείς μας ρωτάνε, κύριε Χατζηζήση, ναι, γιατί αναφέραμε τις οθόνες. Υπάρχει η οθόνη του PC που είναι η μεγαλύτερη, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει το PC, υπάρχει το υπολογιστής που είναι σε λάπτοπ, υπάρχει το τάμπλετ, ναι, υπάρχει και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούν επίσης πάρα πολύ τα παιδιά στην τηλεεκπαίδευση. Τι από όλα αυτά, ποια οθόνη από όλες αυτές είναι πιο δύσκολη και επικίνδυνη για τα μάτια των παιδιών? Το κινητό, η μικρή οθόνη. Το κινητό, η μικρή οθόνη, μάλιστα. Με κουράζει πιο πολύ. Γενικά η μεγάλη οθόνη είναι πιο εύκολη, δεν χρειάζεται να είναι διαδικασία προσαρμογή στο μάτι. Όπως ισχύει και για τις τηλεοράσεις. Πιο μεγάλη είναι, πιο. Ναι, βέβαια από την κατάλληλη απόσταση κιόλας. Αν έχουμε μια μεγάλη τηλεόραση και καθόμαστε μπροστά, πάλι δεν βλέπουμε καθαρά. Ναι, μάλιστα. Τώρα. Και επειδή. Ναι. Αυτές είναι απλές συμβουλές που μπορεί να κάνει το παιδί, ο κάθε γονέας και το παιδί κάθε μέρα. Υπάρχει διαφορά των παιδιών που είναι στο δημοτικό ή τα μάτια τους όπως αναπτύσσονται, γιατί όλα αναπτύσσονται σε μια παιδική ηλικία, βέβαια, από τα μεγαλύτερα παιδιά γυμνασίου ή ηλικίου? Βέβαια υπάρχει διαφορά. Τα μάτια των παιδιών είναι πλαστικά ακόμη. Η όραση αναπτύσσεται τα πρώτα 6-7 χρόνια της ζωής. Ναι. Πολύ πιο έντονα από ότι αργότερα κάποια στιγμή σταματάει. Γι' αυτό και οι έρευνες που αναφέρονται στην ανάπτυξη μυοπίας αφορούν πιο πολύ σε αυτές τις πιο ευαίσθητες ηλικίες. Ναι. Όπως σας είπα όμως και πριν, η μόνη σύσταση που υπάρχει, και αυτό μιλάμε για σύσταση και όχι κάτι που να το υιοθετούν παντού, είναι της Αμερικανικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, που αναφέρεται σε παιδιά, να το πω έτσι, μέχρι των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, και προτείνεται να μην μένουν περισσότερο από 2 ώρες μπροστά σε οθόνες γενικά. Να μην μπαίνουμε. Βλέπετε όμως ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ενώ η έρευνα η Αμερικάνικη δείχνει 2 ώρες το πολύ σε έναν υπολογιστή ή σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό τηλέφωνο. Και τηλεόραση. Ακόμα και τηλεόραση που είναι μακριά. Μπράβο. Ναι. Από εκεί και μετά βλέπετε όλοι στο σπίτι σας τι γίνεται, πόσες ώρες το παιδί και αναγκαστικά είναι μπροστά στην τηλεόραση. Και δεν έχει και την εναλλακτική, δηλαδή, άντε να παίξει μετά το μάθημα και την τηλεεκπαίδευση, πού να παίξει, αφού απαγορεύεται να πάει και να παίξει. Θα πρέπει πάλι να παίξει μέσα από τον υπολογιστή, δηλαδή, τι να πω. Τώρα, επειδή τα παιδιά, βέβαια, όπως είπατε, περνάνε λόγω της τηλεεκπαίδευσης αρκετές ώρες μπροστά σε οθόνες, την υπόλοιπη μέρα όσο είναι δυνατόν να το αποφεύγουν. Και τα μεγαλύτερα παιδιά, κύριε Χατζηζήση, έχουν μετά και τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν επιπλέον και το φροντιστήριο. Και φροντιστήρια, φαντάζομαι. Όπως έχουν και τα μικρότερα παιδιά, ίσως τα φροντιστήρια των Αγγλικών, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή είναι όλη την ημέρα σε έναν υπολογιστή. Τα μάτια τους, πώς να με γίνουν μετά να με. Ευχόμαστε αυτή η περίοδος να είναι σύντομη και να μην χρειαστεί για μεγάλο διάστημα να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα. Άρα, υπό τις συνθήκες που ζούμε, αναγκαστικά τα παιδιά τουλάχιστον κάποιες ώρες πρέπει να είναι στον υπολογιστή. Ποια είναι η βασική συμβουλή? Να ξεκουράζουν τα μάτια τους στα διαλύματα και την υπόλοιπη μέρα να μην είναι μπροστά σε οθόνες, και αν έχουν συμπτώματα έντονα, είτε κόπωσης, είτε ξηροφθαλμίας, να επισκεφτούν έναν οφθαλμίατρο. Ναι. Κύριε Χατζηζήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Υπομονή και υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χατζηζήση. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.